αυτά δεν έγιναν ούτε επί Χούντας ούτε επί Γερμανών. Αποτελεί δίμευση και όχι απαλωτρίωση. Σοκ και δέος περίμενε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλωτριώνονται έναντι πινακίου φακής στο πλαίσιο του έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του νέου ΒΟΑΚ. Ανοίγοντας το φάκελο ενός σημαντικού θέματος, η Κρήτη TV βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο, καταγράφοντας κραυγαλαίες περιπτώσεις αδικίας και παραλογισμού. Μία από τις επιχειρήσεις που απαλωτριώνονται για ψίχουλα είναι η καινοτόμος μονάδα επεξεργασίας αρωματικών φυτών και παραγωγής εθέριων ελαιών και βιολογικών καλλυντικών βιοάρωμα. Σοκαρισμένος από την αποτίμηση αξίας 16.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Μανούσος Παιδιαδίτης δεν έκρυψε την απογοήτευση και οργή του. Περιμέναμε τώρα 9 μήνες τον εκτιμητή, δεν πέρασε κανένας. Μαθαίνουμε πριν 2 μήνες ότι βγήκε μια προεκτίμηση και αυτό εδώ το χώρο όπου έχω μια τριώροφη μονάδα συνολικού εμβαδού 700 τετραγωνικών, μου το παρουσιάζουν σαν 59 τετραγωνικά και σε ένα εξευθελιστικό ποσό των 16.000 ευρώ. Ένα έργο που σίγουρα κανείς δεν θέλει να μπει εμπόδιο. Εφού φεύγουμε από εδώ και θυσιάζουμε τον κόπο μας, θυσιάζουμε το αίμα μας, τον υδρότα μας για το κοινό καλό, να μας δώσει αυτό που δικαιούμαστε έτσι ώστε να μεταφερθούμε κάπου αλλού. Το πλέον κωμικοτραγικό στην περίπτωση του Μανούσου Παιδιαδίτη είναι ότι είχε λάβει καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις ως προς τη χάραξη, με αποτέλεσμα να ρίξει το 2019 πολύ χρήμα για μια ριζική ανακαίνιση. Πάνω από 100.000 ευρώ ανακαίνιση, φτιάξα ένα φοβερό χώρο experience τώρα εδώ πέρα επισκέψιμο που πήραμε και πρώτο παγκόσμιο βραβείο. Και δυστυχώς πέρυσι παραμονή Χριστουγέννων μας ειδοποιούν ότι τελικά πρέπει να απαλωτριωθεί όλο το οικόπεδο και όλη η μονάδα. Με προσωπική καταστροφή απειλείται και ο συνταξιούχος Δημήτρης Σταυρουλάκης. Απαλωτριώνει ολόκληρη την κατοικία μου, τουλάχιστον 500 μέτρων. Δυστυχώς η όλη αξία της κατοικίας μου εκτιμήθηκε σε 16.800 ευρώ, τιμή που δεν επαρκεί ούτε για την αμοιβή του δικηγόρου. Μη έχοντας που αλλού να μείνει, ο κύριος Σταυρουλάκης ζητά δικαιοσύνη. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να μην εγκαταλείψω την κατοικία μου σε περίπτωση που δεν μου αποδοθεί μια αξιοπρεπής αποζημίωση. Ψυχρολούσια από το μέτωπο των απαλωτριώσεων και για πρατήρια υγρών καυσίμων. Στην περίπτωση του κυρίου Γιάννη Φρονιμάκη, το πρατήριό του απαλωτριώνεται σε ένα τμήμα του, αποκόπτεται μάλιστα από το νέο ΒΟΑΚ, κάτι που σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο. Ο ίδιος δεν έχει λαμβάνει ωστόσο ούτε ευρώ, επειδή θεωρήθηκε ότι εντάσσεται στη λεγόμενη αυτοαποζημίωση, ότι δηλαδή η κατασκευή του έργου ανεβάζει την αξία της περιουσίας του. Πάντα τα χρηματολόγια είναι πίνακες φερωμένων ιδιοκτητών και με αρκετά ασφάλματα, άρα θα πρέπει να τρέξουν, να αναζητήσουν τα στοιχεία και να κάνουν τις σχετικές ενστάσεις τους. Υπάρχει βέβαια θέμα σε σχέση και με τις τιμές. Είναι λογικό ότι θα διεκδικηθεί και ο Δήμος θα είναι κοντά τους. Έχοντας αποστείλει επιστολή διαμαρτυρία στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οι ιδιοκτήτες των απαλωτριώμενων ακινήτων ξεκαθαρίζουν πως δεν θα καταθέσουν τα όπλα, ετοιμάζοντας ήδη τα επόμενα νομικά βήματα τους.